Κύριε Υπουργέ, με αλλεπάλληλες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, το κόμμα μας έχει αναδείξει τα σοβαρά προβλήματα της παιδοψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, της μοναδικής παιδοψυχιατρικής κλινικής του Νοτίου Αιγαίου, προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις τους στην εύρυθμη λειτουργία της και απαιτώντας από την κυβέρνηση να πάρθουν άμεσα μέτρα. Ειδικότερα η κατάσταση που επικρατεί στην ψυχιατρική παιδιών και εφήβων διαρκώς επιδεινώνεται, με αποκορύφωμα την από 6 Τετάρτου 2024 μετατροπή της σε κλινική φάντασμα μετά την παραίτηση ενός ακόμα παιδοψυχίατρου και την παραμονή στο παγνί ενός και μόνου, ο οποίος προφανώς δεν είναι σε θέση να διατηρήσει μόνος του τη λειτουργία της κλινικής που πρέπει να νοσηλεύει ανήλικους ασθενείς. Χαρακτηριστικό της τραγικής κατάστασης αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία στις 28 του προηγούμενου μήνα, το δεύτερο μέσα σε 3 μήνες, χρειάστηκε νοσηλεία στην παιδοψυχιατρική. Έγινε προσπάθεια από τον μοναδικό εφημερεύοντα παιδοψυχίατρο να βρεθεί κλίνη ανά την Ελλάδα, αλλά δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Μετά από ενημέρωσή της και τις διαμαρτυρίες της φυσικής διεύθυνσης της κλινικής, του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, άλλων φορέων που έχουν ένομο συμφέρον να λειτουργεί όπως πρέπει αυτή η τόσο σημαντική δομή, η διοίκηση του ΠΑΓΝΗ με έγγραφη εντολή έδωσε εντέλεσθε για την νοσηλεία του περιστατικού στην ψυχιατρική κλινική και να φιλοξενηθεί χωρικά λόγω υπελπληρότητας της ψυχιατρικής κλινικής στο χώρο της παιδοψυχιατρικής, με την ευθύνη της νοσηλείας του ανήλικου ασθενή να την έχουν οι εφημερεύοντες ψυχίατροι. Πρόκειται για μια κατάσταση που δεν συνάδει με κανένα επιστημονικό δεδομένο, αφού εδώ και δεκαετίες οι δύο ειδικότητες έχουν διαχωριστεί και παραμένει σε πλήρη ισχύ η νομοθεσία που καθιστά παράνομη κάθε προσπάθεια άσκησης μιας ειδικότητας από μια άλλη. Από όλα λοιπόν τα παραπάνω προκύπτει ότι με ευθύνη των διοικήσεων και προφανώς με την ανοχή, την έγκριση του Υπουργείου Υγείας και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η πραγματοποίηση νοσηλείας στην παιδοψυχιατρική κλινική με τις παρούσες συνθήκες κρίνεται επικίνδυνη, εφόσον είναι αδύνατον και παράνομο ο ένας και μοναδικός παιδοψυχίατρος να εφημερεύει διαρκώς. Δεύτερον, δεν είναι δυνατόν να παρέχεται νόμιμη και ασφαλής κάλυψη από ψυχίατρο ενηλίκων σε ανήλικο ασθενή όταν δεν εφημερεύει παιδοψυχίατρος, αφού αποτελεί διαφορετική ειδικότητα. Οι τραγικές ελλείψεις και τα οξυμένα προβλήματα της παιδοψυχιατρικής προφανώς είναι σε γνώση όλων των διοικητικών υπευθύνων, από εσάς, την 7η ΥΠΕ, την διοίκηση του ΠΑΓΝΗ, και παρόλο που γνωρίζατε εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια πού οδηγεί αυτή η κατάσταση, δεν πράξατε απολύτως τίποτα για την ενίσχυση της παιδοψυχιατρικής και την εξασφάλιση της λειτουργίας της. Γεγονός βέβαια που αποδεικνύει ότι είναι πολιτική επιλογή η καθημερινή απαξίωση του ΕΣΥ και φαίνεται άλλωστε και από την κατάθεση του νομοσχεδίου για την αντιδραστική ψυχιατρική μεταρρύθμιση, με την οποία διευρύνεται η επίθεση που εμπορευματοποιεί περαιτέρω και τοποθετεί απέναντι στο δικαίωμα στην ψυχική υγεία, στην πρόληψη και απεξάρτηση, αποθεώνει την ατομική ευθύνη και απαλλάσσει το κράτος από το κόστος των υπηρεσιών για την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση ώστε άμεσα να προσληφθεί όλο το αναγκαίο μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση επαναλειτουργία της παιδοψυχιατρικής κλινικής του ΠΑΓΝΗ, εκτός αν μας πείτε ότι και εδώ ισχύει ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ. Δεν θέλω να υποκριθώ, κύριε συνάδελφε, ότι δεν υπάρχει πραγματικό πρόβλημα. Όχι με ευθύνη της διοικήσεως, ούτε με την ανοχή του Υπουργείου, αλλά γιατί υπάρχει πραγματικό πρόβλημα. Στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ 7K 2022, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 3.724 μονίμου νοσηλευτικού προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ΠΑΓΝΗ, προβλέπεται η κάλυψη 106 θέσεων προσωπικού.
18 θέσεις νοσηλευτικής, 79 θέσεις ΤΕΦ έψιλον νοσηλευτικής, 9 θέσεις ΔΕΛΤΑ έψιλον βοηθών νοσηλευτικής. Έχουν εκδοθεί τα αρχικά αποτελέσματα επιτυχώντων για άλλες κατηγορίες και ολοκληρώνει τη διαδικασία διορισμού τους. Έχει εκδοθεί προκήρυξη του ΑΣΕ 5Κ που αφορά στην πλήρωση με σειρά αποτελέσματος 775 θέσεων διαφόρων κλάδων και ειδικότητας πλην ιατρών σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Προβλέπεται κάλυψη 11 θέσεων προσωπικού των ανατέρων κατηγοριών για το ΠΑΓΝΗ. Έχει εκδοθεί επίσης προκήρυξη 2Κ του 2024 που αφορά στην πλήρωση με σειρά αποτελέσματος 817 θέσεων προσωπικού ΠΕΕ και ΤΑΦΕ κατηγορίας από το ΑΣΕΠ. Για το ΠΑΓΝΗ προβλέπεται κάλυψη 22 θέσεων προσωπικού. Συνεχίζει η δικασία ελέγχου των αιτήσεων του ΑΣΕΠ. Στον προγραμματισμό προσλήψεων του έτου 2024 έχει εκδοθεί πλήρωση 5.050 θέσεων τακτικού προπολογισμού. Έχει σταλεί στο ΑΣΕΠ έτοιμα για προκήρυξη 2.145 θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού και 1.138 θέσεων προσωπικού διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, των οποίων 17 θέσεις αφορούν το ΠΑΓΝΗ και στην προηγούμενη 63 θέσεις αφορούν το ΠΑΓΝΗ. Άρα, γενικά, σε όλες μας προσκλήσεις, στο ΠΑΓΝΗ έχουμε δώσει πολύ μεγάλη μερίδα, γιατί το αξίζει, είναι ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο και είναι αυτά σε εκκρεμότητα. Όταν λέμε έχει γίνει προκήρυξη θέσεως, υπάρχουν επιστώσεις και περιμένουμε τα αποτελέσματα του ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με την απόφαση του 2012, ο Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπως τοποθετήθηκε και ισχύει, η παιδοψυχιατρική κλινική αποτελεί πανεπιστημιακή κλινική τομέα ψυχικής υγείας. Επί του παρόντος, δεν υπηρετεί μέλος ΔΕΠ προς ενίσχυση λειτουργίας της παιδοψυχιατρικής κλινικής. Με απόφαση του Κοσμήτου της Ιατρικής Σχολής, καθήκοντα διευθύντρια κλινικής ασκεί καθηγήτρια ψυχιατρική κυρία Μπάστα Μαρία. Στον οργανισμό του ΠΑΓΝΗ προβλέπονται 4 οργανικές θέσεις ιατρών ΕΣΥ, εκ των οποίων την παρούσα στιγμή είναι καλυμμένη η μία κτλ. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η κάλυψη των θέσεων δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την κάλυψη των γενών οργανικών θέσεων ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας ψυχιατρικής παιδιών και εφήβων κατά την περίοδο 2020 έως σήμερα και κατόπιν σχετικών εκβλητικών αποφάσεων του Υπουργείου Υγείας, εκδόθηκαν συνολικά 4 προκήρυξεις και προκηρύχθηκαν 5 θέσεις ειδικότητας ψυχιατρικής παιδιών και εφήβων. Εκ των προκηρυσσόμενων θέσεων, οι 3 απέβησαν άγονες και πραγματοποιήθηκαν 2 διορισμοί. Στον ένα διορισμό, ο ιατρός προχώρησε από υφιστάμενο ιατρικό προσωπικό και απλώς ανέβηκε βαθμό. Η διοίκηση της 7ης υγειονομικής περιφέρειας καταβάλει διαχρονικά προσπάθειες την ενίσχυση των παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών που παρέχονται από τα νοσοκομεία ευθύνης της με ιατρούς ειδικότητας ψυχιατρικής παιδιών και εφήβων σε επίπεδο υγειονομικής περιφέρειας. Ειδικότερα κατά την περίοδο 2020 έως και σήμερα, κατόπιν σχετικών εκκλητικών αποφάσεων, προκηρύχθηκαν συνολικά 10 θέσεις ειδικότητας ψυχιατρικής παιδιών και εφήβων στα νοσοκομεία της 7ης ΥΠΕ Κρήτης. Για την ενίσχυση των δομών ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, από τις οποίες 8 απέβησαν άγονες και πραγματοποιήθηκαν 2 διορισμοί στο Ανεμιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, εκ των οποίων μία, όπως σας είπα, καλύπτει από υφιστάμενο προσωπικό. Άρα, η ιδέα ότι με ευθύνη των διοικήσεων ή του νοσοκομείου ή της υγειονομικής περιφέρειας ή του Υπουργείου Υγείας υπάρχουν αυτά τα κενά, δεν είναι αληθής, αγαπητέ. Προκηρύξεις γίνονται διαρκώς και για μέλη ΔΕΠ και για γιατρούς του ΕΣΥ και για νοσηλευτές και για λοιπό προσωπικό. Δυστυχώς, κατά κανόνα, αποβαίνουν άκαρπες και επαναρχόμαστε στην προηγούμενη συζήτηση που κάνει ο κ. Λαμπρούλη για τις διαρθρωτικές αλλαγές που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε στο νέο ΕΣΥ, όπου πιστεύω ότι αυτό θα αλλάξει αυτή την πράγματι ζωφερή εικόνα. Κύριε Σεντιχάκη, τα επόμενα 3 λεπτά για τη δευτερολογία σας. Κύριε Υπουργέ, δεν νομίζω να είσαστε ευχαριστημένος από την απάντηση που μας δώσατε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, απευθύνεστε σε εμάς τώρα. Λοιπόν, δεν μιλάμε γενικά για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, ούτε γενικά για την 7Κ, ούτε για τους, πώς τις λένε, όλες, 5Κ, τις προκηρύξεις αυτές κτλ. Μιλάμε πάρα πολύ συγκεκριμένα για την παιδοψυχιατρική κλινική. Και εφόσον λοιπόν τα θέλετε, θα σας πω, παραπάνω από 2 χρόνια έχει να βγει προκήρυξη θέσεων για την παιδοψυχιατρική. Φλεβάρι του 2021 για 2 επιμελητές Β, είχε βγει άγονη τότε, δεν είχε προσληφθεί κανείς και η επόμενη ήταν τον Απρίλιο του 2023 προεκλογικά, 2 επιμελητές Α. Αυτά είναι. Εν τω μεταξύ, είχε βγει σε αναστολή το Σεπτέμβριο του 2021 παιδοψυχίατρος του ιατροπαιδαγωγικού που κάλυπτε εφημερίες στο ΠΑΓΝΗ,
Είχε παραιτηθεί ο τρίτος παιδοψυχίατρος από τον Αύγουστο του 2022 και έκανε για ένα χρόνο 10 εφημερίες το μήνα. Παραιτήθηκε η διευθύντρια του ιατροπαιδαγωγικού κέντρου. Παραιτήθηκε ο παιδοψυχίατρος στα Χανιά και εσείς απλώς κοιτούσατε. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Άρα, κύριε Υπουργέ, συνειδητά χρόνια ολόκληρα αποψηλώνεται η κλινική του Παγνή και παιδοψυχιατρικές δομές σε ολόκληρη την Κρήτη. Δεύτερον, παρετούνται παιδοψυχίατροι. Και οι λόγοι που παρετούνται οι παιδοψυχίατροι είναι ο ίδιος με αυτόν που δεν εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Γιατί μας το έχετε πει και αυτό, η προσφορά και η ζήτηση που μας είπατε. Οι συνθήκες στις δημόσιες δομές είναι απαράδεκτοι. Η εντατικοποίηση τεράστια. Καλούνται να εφημερεύουν μέχρι και μέρα παραμέρα χωρίς ρεπό, χωρίς δυνατότητα να πάρουν άδεια, χωρίς δικαίωμα να αρρωστήσουν. Τρίτον, είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχουν αρκετοί παιδοψυχίατροι. Και αυτό γιατί είναι παμπάλια τα οργανεγράμματα των νοσοκομείων, που προβλέπουν ελάχιστες θέσεις ανά την Ελλάδα ειδικευόμενων παιδοψυχιάτρων. Να τεχνιέντος πώς μειώνεται η προσφορά. Ενώ υπάρχουν τεράστιες λίστες αναμονής νέων γιατρών που περιμένουν έως και 12 χρόνια για να εκπαιδευτούν ως παιδοψυχίατροι. Άρα δεν είναι μια ειδικότητα γενικά που δεν ενδιαφέρει, αλλά με ευθύνη των κυβερνήσεων μένουν εκατοντάδες νέοι γιατροί παροπλισμένοι για χρόνια στην αναμονή για να εκπαιδευτούν. Και πολλά άλλα για τις αμαρτίες τις οποίες έχετε και εσείς ως κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, διότι το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Λοιπόν, θα σας πω ότι πριν από ένα μήνα περίπου, στις 13 του Ιούνιου, το Σωματείο Εργαζομένο Παγνή κατάθεσε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα σε σχέση με την επικίνδυνη κατάσταση που υπάρχει στην κλινική. Το γνωρίζετε? Πρέπει να το γνωρίζετε. Αν δεν το γνωρίζετε, τι κάνετε τότε? Τι κάνετε τότε? Έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά. Όλη η Κρήτη από το Νότιο Αιγαίο διαθέτει μία μόνο δημόσια παιδοψυχιατρική κλινική με έναν μόνο παιδοψυχίατρο. Σε πρωτοβάθμιο επίπεδο η Κρήτη καλύπτεται πρακτικά από δύο παιδοψυχίατρους δημοσίων δομών. Η μία είναι Ανατολική Κρήτη, στο ιατροπαιδαγωγικό του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, και όλη η Δυτική Κρήτη από ένα παιδοψυχίατρο στο Ρέθυμνο. Παιδοψυχίατρος δεν υπάρχει εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο στα Χανιά. Και παραμένει μία κενή θέση παιδοψυχίατρου στον Άγιο Νικόλαο. Με αποτέλεσμα οι ανάγκες των παιδιών και των εφήβων να μένουν ακάλυπτες. Το ΔΕ Βενιζέλιο έχει 4 οργανικές και μόνο η μία είναι καλυμμένη. Λόγω του ιατροπαιδαγωγικού δεν έχει κλινική. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Διότι εδώ υπάρχουν τεράστιες ευθύνες. Εγκληματικές ευθύνες διαχρονικά των κυβερνήσεων και της δικής σας που επιμένετε όχι να οικοδομήσετε αλλά να αποδομήσετε ό,τι έχει μείνει από το δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής σας, που η ψυχική υγεία μετρέται ως κόστος και αντιμετωπίζεται απλά πυροσβεστικά, καλύπτοντας μόνο τα απολύτως απαραίτητα με αυτά και με οικονομικά κριτήρια και όχι με κριτήρια τις ανάγκες της ψυχοκοινωνίας. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Των ψυχικά πασχόντων. Και κλείνω, διότι τα αιτήματα που έχουν οι ίδιοι εργαζόμενοι, οι ανάγκες της κοινωνίας προβάλλουν αυτά τα αιτήματα, είναι ότι να μην κλείσει καμία ψυχιατρική δομή, κλινική, νοσοκομείο, να υπάρξουν σύγχρονες υψηλού επίπεδου αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Πού θα το βρείτε τα λεφτά? Βρείτε τα. 4,5 δισεκατομμύρια δίνεται στις νατοικές επιθετικές ανάγκες κάθε χρόνο. Βρείτε τα από το αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών. 16 δισεκατομμύρια. Κλείστε, παρακαλώ, κύριε Συντυχάκη. Βρείτε τα από τους εφοπλιστές. Ορίστε από πού θα τα βρείτε. Στελεχώστε λοιπόν την παιδοψυχιατρική με μόνιμη και αποκλειστική απασχόληση προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. Και φυσικά να ενισχυθεί και η πρωτοβάθμια φροντίδα. Δεν έχετε άλλο χρόνο. Με μόνιμες προσλήψεις. Ευχαριστώ πολύ.